τραπέζι και με δεδομένο ότι οι υποχρεώσεις που περιγράφονταν για τη χώρα για πλεονάσματα μετά το 2022 χειροτέρευαν από το ένα draft προς το άλλο. Mm-hmm. Εγώ δεν θα θεωρούσα καθόλου απίθανο. Εντάξει, βέβαια, προφανώς τώρα μιλάμε στον αέρα, ούτε έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Δεν θα θεωρούσα καθόλου απίθανο να είπε stop και η ελληνική πλευρά, με την έννοια ότι δεν ήταν βιώσιμο αυτό το πράγμα που περιγραφόταν. Και εγώ το θεωρώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα μπορούσε κανείς σκοπτικά να παρατηρήσει ότι όσο εύκολα οι δανειστές κατά καιρούς και φυσικά λένε ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, μάλλον είναι αντιστρόφως ανάλογο με το πόσο ζορίζονται όταν είναι η ώρα να τηρήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις. Και από εκεί και πέρα, αυτό που είδαμε, νομίζω, από την συνέντευξη των κυρίων Ντάισον. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που ανοίγει τώρα για το ποιες είναι οι δικές τους δεσμεύσεις. Πάντως, η συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για το χρέος ήταν δέσμευση που ανέλαβαν πέρσι στις 24 Μαΐου στο Eurogroup. Εξαρτάται με ποιον το συζητάς και πώς το προσεγγίζει. Γι' αυτό λέω είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είχαν υπογραφή από όλους τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω αυτό που εισπράξαμε όλοι από την κοινή συνέντευξη των τριών ήταν μια αμηχανία. Νομίζω ότι αυτή η αμηχανία δείχνει ότι έγινε σκληρό παζάρι, ότι ήταν δύσκολο. Απ' την άλλη πλευρά, τα φαινόμενα λένε ότι από τη στιγμή που σβήναν και έγραφαν προσχέδια και κράτησε τόσο πολύ, mm-hmm. πρέπει να είναι τόσο μακριά όσο και κοντά όμως. Ναι. Δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν γεφυρώνεται. Και νομίζω ότι επειδή μάλλον οι λεπτομέρειες που μένουν είναι σχετικά σοβαρές, γι' αυτό το λόγο δεν επελέγει να καθοριστεί ένα έκτακτο Eurogroup σε 5-6 μέρες μετά, αλλά να υπάρχει άπλετος χρόνος έως τις 15 Ιουνίου, προκειμένου να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι τώρα θα ξαναπεράσουμε στην ώρα που θα είναι η ώρα των πολιτικών. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει πάλι ένας γύρος πολιτικής διαπραγμάτευσης, να πάρει τα τηλέφωνα που θα σχεδιάζει, φαντάζομαι, να πάρει ο Πρωθυπουργός, να παρέμβει ο κύριος Γιούνκερ, ενδεχομένως να ξαναμιλήσει με την κυρία Μέρκελ, ο κύριος Τσίπρας, με τον κύριο Μακρόν κτλ. Και βέβαια μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, έχω την αίσθηση, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι ένας από τους λόγους που γίνεται τόσο σκληρό παζάρι για να βγαίνουν τα νούμερα τα οποία, όπως είπε και ο Ζώης Τσόλης, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα μιας χώρας 6 χρόνια μετά, αλλά νομίζω ότι είναι σε τέτοια λεπτομέρεια το παζάρι που γίνεται, ακριβώς διότι ουδής θέλει να ξαναδανείς στην Ελλάδα. Θέλουν, νομίζω, οι δανειστές να τελειώνουν με το τρίτο μνημόνιο, να βγει η χώρα τον Αύγουστο του 18 από αυτή την ιστορία, και άρα φτιάχνουν τώρα ένα πλαίσιο για το πώς θα μπει μετά στην κανονικότητα, ούτως ώστε να μην ξαναγίνει ασθενής στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό παζάρι. Οι δύο δεν έχουν